Αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα πολύ καλό απόγευμα εύχομαι να έχετε όλοι σας. Στον απόϊχο των εκλογών συζητάμε και σήμερα και ολοκληρώνουμε ουσιαστικά με τα πάνελ των διαφόρων συνδυασμών, κομμάτων κτλ. Τα μηνύματα και την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, οι εκπλήξεις που υπήρξαν, οι ερμηνείες των ποσοστών, η αποχή, η απαξίωση των πολιτών και το σχέδιο δράσης των κομμάτων την επόμενη μέρα. Για έναν απλό λόγο, τα προβλήματα ανάμεσα στην κοινωνία μας και των πολιτών παραμένουν τα ίδια, οι τουρκικές απειλές και αξιώσεις παραμένουν οι ίδιες και η ζωή συνεχίζεται με μια επικαιρότητα τόσο πλούσια που λες και ζούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν ξέρουν πια όλα τα κανάλια τι να πρωτοβάλουν και τι να αφήσουν στα δερτία ειδήσεών τους. Απ' όλα έχει το πανέρι, ένα κοκτέιλ από φόνους, από ληστείες, από εκποιήσεις και διάφορα άλλα. Και όσοι το αμφισβητούν, το είχαμε κάνει αρκετές φορές θέμα, όπου τελευταία στιγμή επενέβησαν δικηγόροι και βρίσκονται υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου γιατί τους έβγαλαν έξω από τα σπίτια τους. Και ένα νέο φρούτο που μας ήρθε, δυστυχώς, είναι αυτό των αστέγων. Θα έχουμε σύντομα θέμα και στούντιο για να δούμε τα νεότερα. Όπως και βέβαια, πάντα το κάνουμε με την δική σας συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή, διαδικτυακά, μέσω Facebook και Twitter και τηλεφωνικά, για θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας, είτε είναι πολιτική, είτε είναι κοινωνικά, ανθρωπιστικά, οικονομικά, τα πάντα. Καλωσορίζω σήμερα τον κύριο Πόλη Παλίκαρο, αναπληρωτή πρόεδρο του κινήματος Αλληλεγγύη. Καλησπέρα κύριε Παλίκαρε. Καλησπέρα Γαβρίδη. Τον κύριο Άλκη Παπή, εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Οικολόγων. Κύριε Παπή, καλησπέρα, καλωσορίσατε. Τον κύριο Μιχάλη Μιχαήλ, δεύτερο αντιπρόεδρο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του ΕΛΑΜ. Κύριε Μιχαήλ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλωσορίσατε. Και μια μικρή καθυστέρηση, τον βλέπω όμως ότι έχει μπει στο στούντιο εκ μέρους της ΕΔΕΚ. Είναι ο κύριος Διομήδης Διομήδους, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ωστόσο, έχει ακόμη ενδιαφέρον, θα τα βλέπουμε, χθες τα είχαμε αναγνώσει κιόλας, αλλά θα βλέπετε στις οθόνες σας και τα συγκεντρωτικά, τελικά, παγκύπρια αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Ποιοι εξελέγησαν, ποια ποσοστά κατέκτησαν τα κόμματα, πώς κινήθηκε η αποχή, η συμμετοχή, πώς ψήφισαν οι Τουρκοκύπροι και τους σταυρούς προτίμησης ανά κόμμα. Κύριε Διομήδους, σας είχα, ενώ ήσασταν στην είσοδο του στούντιο, καλωσορίζει, καλωσορίζατε και επισήμως. Καλό απόγευμα. Ακούσατε την εισαγωγή, θα αρχίσω μαζί σας. Ποια είναι τα μηνύματα, ποια η επόμενη μέρα. Κάποια στιγμή και θεωρώ σήμερα, σε επίπεδο τηλεοπτικών πάνελ, ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση της αξιολόγησης των ποσοστών και των ερμηνεών και τα διάφορα άλλα. Το θέμα είναι το πώς προχωρεί η Κύπρος μας στο Ευρωκοινοβούλιο, θα δούμε. Προεκλογικά όλοι διαπίστωναν ότι δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε, αλλά αξιώνουμε μια διαφορετική Ευρώπη, στην οποία όλοι επίσης έλεγαν ότι πρέπει να είμαστε πιο διεκδικητικοί, να είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης, να διεκδικήσει για μας και αυτή, είτε είναι αυτό κυπριακό, είτε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, έτσι. Θα ήθελα τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σας, αλλά και το κομματικό για τον καθένα σχέδιο δράσης πλέον. Ακούσαμε, θα ακούσουμε τους πολίτες που απήχαν κατά το 55% από τις κάλπες. Ναι, να αρχίσω με το ότι εμείς στην ΕΔΕΚ και με δεδομένο ότι έχουμε αυξημένο ποσοστό και με πολλές ευχαριστίες προς τους ψηφοφόρους που συμμετείχαν, έχουμε και την επανεκλογή ευρωβουλευτή και θα είμαστε και στη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Κατανοούμε ότι η επόμενη μέρα των εκλογών
είναι μπροστά μας και τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι όλα εκεί. Και για την Κύπρο τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στις πολιτικές λιτότητας που ξεκίνησαν από Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή εθνικές οικονομικές κρίσεις. Εμείς σαν Κύπρος έχουμε πάντα και το ζητούμενο του τι περισσότερο διεκδικούμε, τι περισσότερο πετυχαίνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την συνεχιζόμενη κατοχή, σε σχέση με το αδιέξοδο στο Κυπριακό και εσχάτως και σε σχέση με την αυξημένη προκλητικότητα μέχρι και εισβολή της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, στην παραβίαση της Ευρωπαϊκής της κυριαρχίας, της θαλάσσιας κυριαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα όλα αυτά συνθέτουν έναν πλέγμα κρίσιμων ζητημάτων για το οποίο η ΕΔΕΚ δηλώνει και ετοιμότητα και ενεργητικότητα και αποφασιστικότητα, πάντα όσο γίνεται σε συνεργασία όλοι οι ευρωβουλευτές, μεταξύ αυτών και ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ, αλλά και με την προσδοκία ότι ένας στρατηγικός σχεδιασμός, ένας ουσιαστικός προγραμματισμός, κυρίως για τα θέματα του Κυπριακού, της παραβίασης της ΑΟΣ, της ανάγκης ανάπτυξης, της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρχει μια, ας πούμε, ηγετική ή καθοδηγητική πρωτοβουλία από την ίδια την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών και τις διπλωματικές υπηρεσίες. Άρα, με πίεση και προς τα έσω στην πλευρά της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και με διεκδικητικότητα και ψηλότερες απαιτήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ΕΔΕΚ δηλώνει παρούσα, έτοιμη και αποφασισμένη να επιμένει, να πιέσει, να δούμε αποτελέσματα στα σοβαρά ζητήματα που αφορούν Κυπριακό, παραβίαση ΑΟΣ και η προοπτική για ουσιαστικές συνομιλίες για να βρούμε τη δίκαιη και βιώσιμη λύση που προσδοκούμε στο Κυπριακό. Σε σχέση με τα εσωτερικά ζητήματα, η ΕΔΕΚ επιμένει ότι η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ταυτιστεί με μια κοινωνική πολιτική, μια πολιτική προστασίας και κοινωνικής δικαιοσύνης ή μεταχείρισης, η οποία πρέπει πλέον να συντεριαστεί, να συνδυαστεί και με την εμβάθυση και στον νομισματικό τομέα της ενίσχυσης του ευρώ, αλλά και στο κοινωνικό τομέα και κοινωνικών ιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε σίγουρα μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία με ολοκλήρωση, με εμβάθυση της δημοκρατίας, της αξιοκρατίας, του κοινωνικού της μοντέλου, θα δώσει όθηση για ανάπτυξη και ευημερία, ευκαιρίες στου νέου μας, μέσα από την καινοτομία, μέσα από την κοινωνική οικονομία της αγοράς, τις πράσινες οικονομίες, τις νέες δεξιότητες που χρειάζονται για να ανταγωνιστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Κίνα και άλλες αναδυόμενες και ανερχόμενες οικονομίες. Αυτά έτσι σαν μια εισαγωγή και είμαι σίγουρος ότι στην πορεία της συζήτησης θα έχουμε ευκαιρία να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι σε πολύ συγκεκριμένα, υπαρκτά και μάλιστα, έτσι αυτά ως, άμεση ανάγκη ως πρωτολογία. Ωραία. Διαχείρισης. Ναι. Κύριε Παλίκαρε. Αγαπητέ Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις καταρχήν να πω κάτι το οποίο είναι αισθάνομαι έντονα. Επειδή ακούμε στα διάφορα πάνελ τις τελευταίες δύο μέρες αναλύσεις για τα ποσοστά των κομμάτων. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι ακούμε από όλα τα κόμματα ότι πέτυχαν. Πλην των οικολόγων και της συμμαχίας. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Ο Δησί, για παράδειγμα, ήταν εδώ εκπρόσωπος του χθες. Λέει, ναι, λέει, είχαμε μια μικρή πτώση, αλλά είμαστε πρώτον κόμμα. Και τα ίδια κάθε φορά να ακούμε ένα από όλα τα κόμματα, τουλάχιστον τα μεγάλα κόμματα. Τι αστείο λέει το Δησί. Ναι.
Το 2014, όταν ο Δημήτρης Σιλούρης, πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κόμματος, τότε ήταν πάνω στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις ευρωεκλογές, την επόμενη μέρα και για τις επόμενες μέρες ο Δημοκρατικός Συναγερμός έλεγε ότι δεν μας έφερε ούτε και μία ψήφο η συμμετοχή του Δημήτρη Σιλούρη. Το λέει και το Δίκο σήμερα. Τον έχουν ψηφίσει οι συναγερμικοί. Σήμερα ο συναγερμός τι μας λέει? Δεν έχασαμε, λέει, ψήφο, διότι το 5% διαφορά ψήφων ήταν αυτά που μας είχε φέρει ο Δημήτρης Σιλούρης σαν κόμμα όταν ήρθε σε ψηφοδέλτιο. Κρίμα που δεν σας είχα χθες που ήταν εδώ εκπρόσωπος του Δύση. Τι να πω. Μια και το θίγεται όμως, υπάρχει και μια έτσι παραφιλοσοφία, όπως θέλετε πέστε το, την επομένη των εκλογών από το βράδυ, τελικά αν τα ποσοστά του Δημοκρατικού Κόμματος αφορούσαν το Δημοκρατικό Κόμμα ή... Και πόσα πήρε η αλληλεγγύη στο Δίκο με την Ελένη Θεοχάρου, η οποία κατετάγει τελικά δεύτερη σε ψήφους. Να σας πω ότι όλες οι αναλύσεις που έχουμε από έγκριτους αναλυτές δείχνουν ότι η κυρία Θεοχάρου έχει πάρει στο Δημοκρατικό Κόμμα 3,8% και πάνω. Αυτό λένε αναλυτές ειδικοί. Mm-hmm. Η δική μας ανάγνωση λέει το εξής. Αρχηγός ενός κόμματος που συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο ενός άλλου κόμματος να έρχεται δεύτερη με 10.000 σταυρούς προτίμησης και να ακούω ότι δεν έχει συνεισφέρει στο κόμμα, στο Δίκο, και οι αναλυτές μπορούν να δώσουν τέτοια εξήγηση. Mm-hmm. Εμείς καταρχήν να το συγκρίνουμε με τη ΔΥΠΑ και να σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι η ΔΥΠΑ πήγαινε πολύ καλά. Και πήγαινε καλά για συγκεκριμένους λόγους. Ένας εκ των οποίων ήταν ότι δεν έδωκε σύστημα «εγώ θέλω να είμαι στην Ευρωβουλή» για να λειτουργήσει η χαμένη ψήφος. Ναι. Εδώ και σύστημα, εγώ θέλω ναι, είχαμε, να πω στο εθνικό. Χτες εκπρόσωπο. Το έχει πάρει. Ναι. 4% σχεδόν. 10.000 ψήφους. Όσους σταυρούς έχει πάρει η κυρία Θεοχάρου στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος. Οπότε. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι το Δίκο σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές έχει κερδίσει 10.000 ψήφους. Mm-hmm. Αν αυτοί οι αριθμοί δεν λένε κάτι, τότε. Μάλιστα. Για το πώς προχωρεί από τώρα η αλληλεγγύη, θα έρθουμε σε λίγο για να πρωτολογήσει και ο κύριος Παπής και ο κύριος Μιχαήλ από οικολόγους και ΕΛΑΜ αντίστοιχα. Κύριε Παπή, ήσασταν οι μόνοι στο κοινό ψηφοδέλτιο με τη Συμμαχία Πολιτών. Σημειώνω ότι σε σταυρούς προτίμησης ήρθαν πρώτοι μόνο οι υποψήφοι των οικολόγων και όχι της Συμμαχίας. Φαίνεται ότι μια μερίδα της Συμμαχίας πήγε στην ΕΔΕΚ. Πώς Μουλή, μετράτε εσείς σήμερα απώλειες, ποιες είναι οι ερμηνείες? Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Σίγουρα ήταν ένα κακό αποτέλεσμα για μας, 3,3%. Ναι, ήταν πρόσωπο, αλλά όπως βλέπουμε, πολύ μεγάλη διάφορα από τον. Και δεύτερη η ΕΦΗ Ξάνθου, έτσι. Νομίζω, δεν τα έχω δει. Μάρκο, έλα, δώσε κάρτες. Ήταν και ο Αντρέας ο Θεμιστοκλέος από την... Σε συμμαχία, ναι. Εντάξει. Ήταν μια δύσκολη, ναι, ήταν μεγάλη διαφορά του χαρά που του είναι, μετά είναι η ΕΦΗ και ο Αντρέας ο Θεμιστοκλέου είναι πολύ κοντά. Ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη. Το πλαίσιο το δικό μας από την αρχή είχαμε πει ότι είχαμε βάλει ένα στόχο την οριζόντια ψηφοφορία, η οποία δεν πέρασε στο Κοινοβούλιο και προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ψηφοδέλτιο. Και αυτό μας τύχησε, διότι καθυστερήσαμε πάρα πολύ την αλήθεια. Δηλαδή, ανακοινώσαμε 6 Μαρτίου ψηφοδέλτιο. Πριν να ανακοινώσουμε, είχα γίνει δύο δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι η έκτη έδρα είναι η ΕΛΑΜΕ 10, τελειωμένο, πριν να ανακοινώσουν τα ψηφοδέλτια. Και θυμάμαι εγώ σε εκείνη τη συνεδρίαση που κλειδώναμε το ψηφοδέλτιο, είχα πει να βγει ακόμη μια, θα είμαστε εκτός παιχνιδιού πριν να ξεκινήσουμε. Και αυτό έγινε δηλαδή. Και σε όλους αυτούς τους 3 μήνες επηρέασε πάρα πολύ, θεωρώ, αυτό το δίπολο ΕΛΑΜΕ 10 που όλοι προκαθόριζαν ότι ήταν η μάχη της έκτης έδρας. Λειτουργήσε, όπως είπε ο κ. Παλίκαρος, στη δική μας την περίπτωση είναι η χαμένη ψήφος. Ναι. Οπότε ναι, είχε και μετακίνηση προς ΕΔΕΚ για να μην βγάλει την έδρα του ΕΛΑΜ. Υπήρξε μια σημαντική μετακίνηση και υπήρξε και μια μεγάλη μετακίνηση. Εμείς εκτιμούμε, η πρώτη εκτίμηση βλέποντας τα αποτελέσματα είναι ότι υπήρξε μια μεγάλη μετακίνηση προς την αποχή από τους ψηφοφόρους τουλάχιστον που είχαν ψηφίσει οικολόγους στις βουλευτικές εκλογές. Εντάξει, εμείς προχωρούμε. Να σας πω ότι πριν 10 χρόνια, όταν είχαμε εγκατεύει σε ένα παρόμοιο σχήμα μόνοι μας σχεδόν, είχαμε πάρει 1% στις ευρωεκλογές. Λειτουργεί πάρα πολύ χαμένη ψήφος.
Και το ξέραμε, αλλά δώσαμε την δική μας μάχη. Βάλαμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο για τα ζητήματα της Ευρώπης. Δεν θα κάτσω να λύσω τώρα. Και θα έλεγα ότι οι μόνοι που παρουσιάσαν πρόγραμμα προσπάθησαν να κάνουν το ΑΚΕΛ. Κανέναν άλλον κόμμα. Για να είμαι δίκαιος. Σε κάποια φάση και μετά λειτουργήσαν και το δίπολο συναγερμού ΑΚΕΛ που κορυφώθηκε τις τελευταίες μέρες με τα μηδενικά και όλα αυτά. Η πόλωση, ακόμα και μεταξύ των δύο, πάλι μας κάνει ζημιά. Διότι στέλνει κόσμο στην αποχή. Συσπηρώνει με αυτούς που θέλουν να συσπηρώσουν οι δύο μεγάλοι, αλλά και πάλι στέλνει κόσμο στην αποχή. Εμείς σήμερα είναι Τρίτη, ό,τι κάναμε και την Παρασκευή, κάναμε και σήμερα. Θα κάνουμε ακόμα μια άλλη αποτελεσμάτωση σε καμιά ώρα που έχουμε Πολιτική Επιτροπή. Θα κάνουμε Κεντρική Επιτροπή. Αλλά εμείς συνεχίζουμε. Είπα και την Κυριακή το βράδυ ότι και θα συνέχεις πηγές είναι εκεί και ότι είμαστε σκύπος. Απόψε συνέρχεστε... Σε μια νότα φύλλα παιδόν θα πάμε για Πολιτική Επιτροπή. Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι άλλο για την αποχή. Γιατί ακούω συχνά ότι ο νικητής είναι η αποχή. Η αποχή δεν δίνει. Μάρκο δώσε όλες τις κάρτες από την αρχή. Τα Παγκύπρια, των κομμάτων, τα αυτά και μετά έλα στους Σταυρούς. Θέλω να πω κάτι για την αποχή, κύριε Σούβλη. Η αποχή δεν δίνει νικητές. Η αποχή καθορίζει αποτέλεσμα. Αυτοί που απέχουν καθορίζουν το αποτέλεσμα. Και δίνουν την ευκαιρία στο συναγερμό να παίρνει 29% και να τι λέει και στους άλλους 27% και να παίζουν και αν είναι και ποιοι έφυγαν και πώς είναι κτλ. Αυτό θα πρέπει να το έχουν καλά στο μυαλό τους οι πολίτες που απέχουν. Από τη μια να απέχουν και από την άλλη έχουν τις δικές τους απαιτήσεις, τις δικές τους ενστάσεις, αλλά το να μην έρχονται να ψηφίσουν και να αφήνουν την ίδια κατάσταση να παγιώνεται, έχουν και αυτοί δική τους ευθύνη, θεωρώ. Αυτά για τους πρώτους σχολιασμούς. Το δικό σας έτσι πρώτο σχόλιο, κύριε Μιχαήλ, και μετά μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να δράξω της ευκαιρίας και να ευχαριστήσω και δημόσια από το τηλεοπτικό σταθμό τις δεκάδες στελέχη του ΕΛΑΜ που πραγματικά δώσαν τον καλύτερο τους εαυτόν για να γίνει αυτή η σκληρή δουλειά και να έρθει αυτό το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Αλλά να ευχαριστήσω. Πόση αύξηση είχατε, κύριε Μιχαήλ? Σε πραγματικούς αριθμούς, εάν έχουμε μέτρο σύγκρισης στις προηγούμενες ευρωεκλογές, γύρω στις 16.000 ψηφοφόρους. Άραστε. Μπορεί να μην εκλέξατε ευρωβουλευτή, αλλά είχατε άνοδο στα ποσοστά. Σαφώς. Δεν ήταν κάτοχος μια έδρας όμως στο Ευρωκοινοβούλιο το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Έδωσε τη δική του μάχη για να διεκδικήσει να κερδίσει τη μία. Μπορεί να μην τα καταφέραμε στο τέλος για διάφορους παράγοντες, αλλά θεωρώ ότι δώσαμε ένα πάρα πολύ αξιοπρεπή αγώνα, απομονωμένοι, με ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα να είναι απέναντι μας, με ένα μηχανισμό λάσπης να δουλεύει καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο, ακριβώς για να σταματήσει αυτή την τρομακτική για αυτούς άνοδων του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Όμως θεωρώ ότι τα καταφέραμε στο τέλος. Σίγουρα η επόμενη μέρα μας βρίσκει ήρεμους, με περισσότερη έτσι το αίσθημα της ευθύνης να μας βαρύνει ακόμα περισσότερο λόγω της αύξησης ακριβώς των ποσοστών, και είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε, γιατί τα προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα είναι εκεί, οι εκποίησεις θα συνεχίσουν να γίνονται, τα προβλήματα του κόσμου δεν έχουν επιληθεί, ο τουρκικός στρατός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ΑΟΣ της Κύπρου, και είμαστε και εμείς έτοιμοι να συμβάλλουμε με το δικό μας τον τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο δηλαδή μπορούμε, για την επίλυση αυτών ακριβώς των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Έχουν εστιαστεί οι υπόλοιποι στο γεγονός για το τι θα κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις ευρωομάδες που θα ενταχθούν. Εγώ θέλω να πω λίγο για την ευκαιρία που έχασε η Κυπριακή Δημοκρατία να στείλει αυτή τη φορά έναν από τους 6 ευρωβουλευτές σε μια καινούργια ευρωομάδα, η οποία αναμένεται να συγκροτηθεί τις επόμενες μέρες, γιατί οι επόμενες μέρες στην Ευρώπη είναι τώρα που γίνονται οι συζητήσεις για να διαμορφωθεί το ευρωπαϊκό σκηνικό. Έχασε λοιπόν την ευκαιρία να στείλει έναν ευρωβουλευτή σε μια καινούργια πολιτική ομάδα από εθνικιστικά πατριωτικά κινήματα, όπου θα συμμετέχουν για παράδειγμα το πρώτο κόμμα της κυρία Λεπέν στη Γαλλία, όπως θα είναι ο Σαλβίνι της Ιταλίας και άλλα εθνικιστικά πατριωτικά κινήματα, και θα ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να έχουμε και εμείς ένα ευρωβουλευτή εκεί, έναν Έλληνα εθνικιστή Κύπριο, ο οποίος θα μπορεί να συμβάλλει με τη δική του συνδρομή σε αυτήν την ευρωομάδα να υπερασπιστούμε τα δίκαια του κυπριακού ελληνισμού. Μάλιστα. Η λάσπη στην οποία αναφέρεστε ήταν τα ακροδεξιοί, φασίστες, νεοναζί,
και δεν πρέπει να πάει μια τέτοια ομάδα στην Ευρωβουλή. Αυτό που για ένα είναι... μήνα. Και ξεκαθαρίστε λίγο. Κοιτάξτε, την ίδια ερώτηση. Καθόλου τη διάρκεια τη προεκλογή, κύριε Σούγλη, βλέπαμε για παράδειγμα τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού να αναφέρεται. Να αναφέρει για την ανησυχία του για την άνοδο του εθνικισμού. Η μένα αριστερά του ΑΚΕΛ, συχνά ο κύριος Άντρος Κυπριανού έκανε λόγο για την αύξηση του μπαμπούλα αυτού που λέγεται ακροδεξιά, όπως την ονομάζει, για τον φασισμό, την αναβίωση, για αυγόν του φιδιού και όλα αυτά τα γνωστή καραμέλα αυτή που αναβιώνει σε κάθε προεκλογική περίοδο εναντίον του ΕΛΑΜ. Θα ήταν καλό, ξεκαθαρίστε. Ξέρω ότι δημοσιογραφικά γνωρίζω ότι το έχετε ξαναμπεί. Τι είναι το ΕΛΑΜ? Νομίζω το ΕΛΑΜ το ότι έχει αποδείξει τα τελευταία τουλάχιστον 11 χρόνια που είναι στην ακροδεξί, δεν ασπάζομαι τον όρο ακροδεξιά. Αν εθνικιστικό είμαστε όμως, είμαστε ένα εθνικιστικό, πατριωτικό κίνημα. Τα λέμε αυτά διότι τα ίδια θα ρωτήσω σε λίγο και τον κύριο Διομήδης, διότι ειδικά με την ΕΔΕΚ τις τελευταίες εβδομάδες η κόντρα ήταν αυτή. Ναι, εμείς προσπαθήσαμε όμως σε αντίθεση με την ΕΔΕΚ να προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ακριβώς το τι θα πάει να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή. Αφού μιλούσαμε για ευρωεκλογές, είχαμε ευρωεκλογές μπροστά μας. Με ποιους θα συνεργαστούμε, πού θα ενταχτούμε και τι όραμα έχουμε για αυτήν την Ευρώπη που ναι, θέλαμε να αλλάξουμε. Και σε καμία περίπτωση, γιατί το ακούσαμε και αυτό, να διαλύσουμε. Θέλαμε μια διαφορετική Ευρώπη και χρειάζεται να γίνει αυτή η αλλαγή στην Ευρώπη. Η Ευρώπη των μνημονίων, η Ευρώπη της λιτότητας, των κουρεμάτων και της φτωχοποίησης σίγουρα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα έπρεπε κάπου να αλλάξει. Υπάρχει ο κίνδυνος ο ορατός που λέγεται Τουρκία. Η τουρκική απειλή. Όλες αυτές οι εθνικιστικές και πατριωτικές δυνάμεις έχουν έναν κοινό άξονα. Το αντιτουρκικό τόξο δηλαδή που θα δημιουργήσουν αυτή τη στιγμή και γι' αυτό λέω χάσαμε την ευκαιρία να ενταχθούμε σε αυτήν την ευρωομάδα. Ούτως ώστε να ανακόψουμε το οποιαδήποτε όνειρα της Τουρκίας είχε για ένταξη αυτής της χώρας στην Ευρώπη και ακριβώς για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την απειλή. Λοιπόν, κύριε Διομήδους, πάνω σε αυτό το θέμα, διότι το βλέπω ότι θα συνεχίζεται. Παρότι έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογικές διαδικασίες, θα σηκώσουμε το γάντι, γιατί αυτά που λέγαμε στην κοινωνία δεν έχουν διαγραφεί την Κυριακή με το εκλογικό αποτέλεσμα. Και είναι δύο επίπεδα αυτό που εξηγούν, δύο επίπεδα επιχειρηματολογίας και προσπάθειας να ενημερώσουμε την κυπριακή κοινωνία και σε σχέση με τις δικές μας θέσεις ασφαλώς, την παρουσία μας, την ιστορία μας, την πορεία μας, το παρόν και το μέλλον μας ως ΕΔΕΚ και σε σχέση με το εθνικό λαϊκό μέτωπο. Και θα τα επαναλάβω όσα πείσατε αυτά όμως, που χρειάζεται. Πείσατε. Φαίνεται ότι πείσαμε στην Κύπρο πήραν, και δεν... Πήραν 16.000 ψήφους παραπάνω. Πείσαμε στην Κύπρο και δεν δόθηκε αυτή η ευκαιρία να φύγουν και από την Κύπρο δυνάμεις εθνικιστικές να συμπαραταχθούν με παρόμοιες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα, είδα τους πανηγυρισμούς Λεπέν και Σαλβίνη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα που εμείς αυξηθήκαμε στη Γαλλία, στην Ιταλία πλέον να νιώθει ότι τελειώνει. Σε αυτήν την ομάδα λέει το ΕΛΑΜ ότι θα ενταχθεί όταν δημιουργηθεί. Άρα τι είπαμε που δεν ήταν αλήθεια, πραγματικότητα και δεν θα έμπαινε σε εσύ σε περίπτωση που εκλέγεται ο Ευρωβουλευτής από το ΕΛΑΜ. Θα εντάσσοντας σε μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα οραματίζεται και έχει αποστολή με βάση τους δημιουργούς της, τις μεγάλες δυνάμεις των εθνικιστών Γαλλίας, Ιταλίας, Μεγάλης Βρετανίας που φεύγουν και όχι μόνο. Στόχος, όραμα και ρόλος και αποστολή είναι να διαλυθεί αυτό το υπερεθνικό δημιούργημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να γυρίσουμε πίσω στις εθνικές κυριαρχίες και αυτό σημαίνει ο προθάλαμος της διάλυσης κατ' εμάς της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο επίπεδο που θέλαμε να εξηγήσουμε στην κυπριακή κοινωνία σε σχέση με το ΕΛΑΜ ήταν ποιοι είναι τα βασικά στελέχη, η ηγεσία αυτού του κινήματος και πώς συμπεριφέρεται όχι απλά σήμερα ή τα τελευταία 2-3 χρόνια ο πρώτερος πολιτικός και όχι μόνο βίος. Και είχαμε εκεί δύο συγκεκριμένα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο, άνθρωποι οι οποίοι
είχαν αποφύγει, είχαν απαλλαχθεί από υποχρέωση στρατιωτικής θητείας με επιχειρήματα υγείας και με πιστοποιητικά ασθενείας, παρουσιάζονταν να εκπαιδεύονται ως δυνάμεις προστασίας του Μιχαλογιάκου, που είναι πρόεδρος και ιδρυτής της Χρυσής Αυγής και που είναι άνθρωπος που ήταν αναφανδόν στέλεχος της Χούντας 67-74. Δεύτερο, είδαμε στελέχη υποψήφιους στο ΕΛΑΜ να συνευρίσκονται με στελέχη της Χρυσής Αυγής και να χαιρετούν αλλήλους με τον τρόπο που χαιρετούσαν οι Ναζί κατά τη διάρκεια της πρώτου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γερμανία. Είναι ένας χαιρετισμός που είναι εφιάλτης πραγματικά για την Ευρώπη και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μάλιστα. Τρίτον, είπαμε ότι ναι, στις τάξεις και σε ηγετικές θέσεις του ΕΛΑΜ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι κατάδικοι για παρανομίες και εξέδισαν ποινή φυλάκισης, είτε βρίσκονται ενώπιον κακουργοδικίου, είναι υποκράτηση μέχρι την εκδίκασή τους και πρόσφατα το δικαστήριο δεν επέτρεψε σε συγκεκριμένο ηγετικό στέλεχος του ΕΛΑΜ να απαλλαγεί, να απελευθερωθεί, γιατί το ανώτατο στο οποίο προσέφυγε επιβεβαίωσε τη θέση του πρωτόδικου δικαστήριου ότι οι κατηγορίες είναι τόσο σοβαρές και οι μαρτυρίες τόσο σοβαρές που το ενδεχόμενο φυλάκισης στην ολοκλήρωση της δίκης είναι ορατόν, άρα δεν μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο. Νομίζω ότι έχετε δώσει αρκετά στοιχεία, να σας πω. Έχετε δώσει αρκετά στοιχεία, πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό κανονικά. Και αυτά λέγαμε στην Κυπριακή. Και δεν θέλω να καταλήξω σε συζήτηση των δύο. Να απαντήσει ο κύριος Μιχαήλ, να πάω στο πρώτο διαφημιστικό και με την επάνωδό μας θα πάω στους κυρίους Παλίκαρο και Παπί. Χωρίς να παρεξηγηθώ, μου θυμίζει λίγο όμως τις προεκλογικές. Που το ΑΚΕΛ κατηγορούσε το συναγερμό ότι στεγάζει πραξικοπηματίες και διάφορα άλλα αυτή η ιστορία. Διότι σωστά λέτε εσείς και λέτε τα επιχειρήματα σας κλπ. Και ούτω καθεξής. Δεν αναφερόμαστε στο απότερο παρελθόν, Δημήτρη, όταν λέμε για ηγετικά στελέχη. Είναι στην πρώτη γραμμή αυτή. Πάση περιπτώσει, είναι εδώ εκπρόσωπος του ΕΛΑΜ. Είναι στην πρώτη γραμμή αυτή τα στελέχη. Που είτε χαιρετούν ο ένας τον άλλο αλλά ναζιστικά, είτε είναι επειδή μιλά για ηγεσία, στην παρανομία. Επειδή μιλά για ηγεσία ο εκπρόσωπος της ΕΔΕΚ, στα δεξιά του να του θυμίσω ότι βρίσκεται ο δεύτερος αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ. Ο υποφαινόμενος έχει υπηρετήσει τις καταδρομές με τον βαθμό του υπαξιωματικού, έτσι για να μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Μιλά για σχέσεις με τη Χρυσή Αυγή. Δεν το αρνηθήκαμε ποτέ. Στα πλαίσια της επιβίωσης του Κυπριακού Ελληνισμού με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, σαφέστατα θα έπρεπε να έχουμε σχέσεις με κάποιον αντίστοιχο κίνημα, που είναι η Χρυσή Αυγή. Ως εκ τούτου αυτό δεν είναι λάσπη, είναι απλά η πραγματικότητα. Μιλά για σχέσεις με ελλαδικά κόμματα ο κύριος Διομήδους. Οι συναγωνιστές της ΕΔΕΚ, οι οποίοι φωτογραφίζονταν με τον κύριο Τζοχαντζόπουλο, να θυμίσουμε την ιστορία του κύριου Τζοχαντζόπουλου. Μιλά για υπόδικους ο κύριος Διομήδους, αλλά ξεχνά ότι ο κύριος Φιδίας Σαρίκας, επί σειράν ετών δήμαρχος και βουλευτής της ΕΔΕΚ στην Πάφο, είχε περάσει το κατόφλιν των κεντρικών φυλακών για σκάνδαλα, μίζες και διάφορα. Όμως, α. Συγγνώμη. Τελικά δικαιώθηκε. Δεν έχει σημασία, κύριε Σούλη. Δεν μπορώ να ξέρω αν δικαιώθηκε ή όχι. Δεν έχει σημασία. Μόλις προσήλθε ενώπιον δικαστηρίου με κατηγορίες, όχι όταν δικάστηκε και μετά, η ΕΔΕΚ εδήλωσε, ανακοίνωσε ότι πάβει να είναι ενεργό μέλος του κινήματος. Εσείς μιλάτε και χωρίς περισσότερο. Εσείς μιλάτε για σκιές. Ανεξάρτητα το τι έγινε μετά στη δίκη του ανθρώπου. Και τελικά αθώθηκε. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη, συνεχίστε. Ο Φιδίας Σαρίκας καταδικάστηκε για συγκεκριμένα εγκλήματα. Είναι γνωστό. Ο κύριος Διομήδους μιλά για έναν αόρατο στελέχη, λέει, κατάδικη. Είναι δεν μπορώ πολύ να ξέρω συγκεκριμένα. Δεν μπορώ στελέχη. Να ξέρω για ποιον αναφέρεται. Δύο επαρχιακοί γραμματείς σας. Δεν είναι προσωπικά δεδομένα, δεν επιτρέπονται, αλλά τα έχουμε και είναι πολύ τεκμηριωμένα αυτά που λέει ο κύριος Διομήδους. Εν ενεργεία επαρχιακή. Δεν σας έδιωξε, σας άστερο να ολοκληρώσει, διότι θεωρώ ότι το ρολόι είναι 33, έπρεπε να πω διαφήμιση να χαρίσει. Δεν μπορούμε, κύριε Σούγκλη, να έχουμε ευθύνη για οποιοδήποτε υποστηριχτή του ΕΛΑΜ.
δεν μπορούμε να ελέγχουμε. Πριν δύο μέρες στις εκλογές είχαμε πάρει 23.000 και πλέον ψηφοφόρους. Σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχουμε και να ξέρουμε το τι κάνει ο καθένας από αυτές τις 23.000. Αλλά αυτή η αόρατη απειλή εναντίον του ΕΛΑΜ είναι, μένει σαν φάντασμα και μένει στον αέρα. Η ΕΔΕΚ συγκεκριμένα έχει στελέχη πρωτοκλασάτα τα οποία είχαν καταδικαστεί. Όχι το ΕΛΑΜ. Και το κλείνω. Να πάμε το πρώτο μας διαφημιστικό και να επανέλθουμε. Χρήση απάντηση δεν είναι καθόλου αοριστή. Επαρχιακός γραμματέας ΕΛΑΜ είναι ενώπιον κακοκοδικίου για πολύ σοβαρά. Για το ότι ενέχεται σε πολύ σοβαρές παρανομίες και είναι έγκλειστος μέχρι τη δίκη, γιατί όπως λέει το εφετείο σε απόφαση του περασμένης εβδομάδας, πιθανόν αυτοί οι κατηγορίες να οδηγήσουν και σε καταδίκη με φυλάκιση. Οπότε δεν ελευθερώνεται με τον κίνδυνο μήπως και δεν παρουσιαστεί. Εντάξει, και μιλούμε για επαρχιακό γραμματεία. Δεν μιλούμε από τους χιλιάδες ψηφοφόρους. Είναι πολύ συγκεκριμένο εν ενεργεία ηγετικό στέλεχος. Καθόλου συγκεκριμένο είναι αόρατο. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχω την απόφαση του δικαστηρίου, δεν την έφερα να τη δείξω έτσι. Να τη δει ο κόσμος. Okay. Αλλά απαγορεύονται τα προσωπικά δεδομένα και θα είχαμε πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορώ να αναφέρω και όνομα. Περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Σεβαστήκατε αυτά τα προσωπικά δεδομένα καθόλου τη διάρκεια της προεκλογής, το είδαμε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Επανερχόμαστε σε λίγο. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, συνεχίζουμε εδώ την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών με τους κυρίους Διομίδους, Παλίκαρο, Παπί και Μιχαήλ από ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη, Οικολόγους και ΕΛΑΜ αντίστοιχα. Εντάξει, είναι 4 τα άτομα στο πάνελ και σήμερα. Θα δώσουμε κάποια τηλεφωνήματα και κάποια μηνύματα τηλεθεατών μας. Πρέπει να στο fan club σας τούτος, κύριε Παλίκαρο, ο κύριος Κυριακίδης. Το τούτος είναι, μην το πάρεις υποτιμητικά για όνομα του. Ένας πολιτικός λέει, δίχως μαγιά στη γλώσσα, Πολύκαρπε, μπράβο, τα λες τα πράγματα με το όνομά σου, με το όνομά τους, λέει ο κύριος Κυριακίδης. Ευχαριστήσουμε. Το λοιπόν, διαβάζω όλα τα μηνύματα, είπα σας, εκτός αν έχουν μέσα βρυσές. Το λοιπόν, εδώ ο κύριος, κάτσε να δω διότι έχω αρκετά μηνύματα, ο κύριος Λευτέρης λέει, είναι τυχαίο, λέει, που το 55% έφτασε η αποχή. Είναι τυχαίο η απαξίωση του κόσμου? Όσο δίνεις ψήφους, δύναμη, εξουσία, υπερεξουσία σε κάποιους, τόσο θα γιγαντώνονται κάποιοι λίγοι και θα εκμεταλλεύονται εμάς τα ερήφια, λέει ο κύριος Λευτέρης. Ο κύριος Γιώργος, καλησπέρα σας, λέει, η ερώτησή μου είναι τι σκέφτονται να κάνουν, αλλά πρακτικά αυτή τη φορά, όχι μόνο λόγια, για το ποσοστό αποχής και ανοχής ενδεχομένως σε μια ψήφο που έχει να κάνει καθαρά με την Ευρώπη και είναι περισσότερο από 50%. Πέτυχε κέντρο με ο κύριος Γιώργος. Και ο κύριος Νεόφυτος, να μας πει, λέει ο κύριος Διομίδους, αν τελικά πήραν πρημοδότηση από άλλα κόμματα για να φράξουν στον δρόμο του ΕΛΑΜ. Η κοινή γνώμη και εγώ προσωπικά πιστεύουμε ότι στο τέλος της μέρας αυτό έγινε και γι' αυτό επιστρατεύτηκαν διάφοροι. Απλά για να μην βγάλει το ΕΛΑΜ ευρωβουλευτή. Κρατάτε σημειώσεις. Πάμε στον κύριο Σάβα Ραδίπου. 20 δευτερόλεπτα ο καθένας σας, παρακαλώ. Είναι 4 τα άτομα. Θα προλάβω. Κύριε Σάβα μου, καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας από το καφενείο Ακρόπολης, κύριε Δημήτρη. Γεια σας σε όλους εκεί. Ευχαριστούμε. Κύριε Παλίκαρε, συναγωνιστή. Ήρθε ο καιρός τα κόμματα του κέντρου, Δίκο, ΕΔΕΚ, Αλληλεγγύη, ΙΕΣΥ, να βάλουν την παλαγκά του ΙΕΣΥΕΣ του κέντρου, να φτιάξουμε έναν κόμμα ισχυρό, να μπορέσουμε να δώσουμε την κοινωνική, την οικονομική δικαιοσύνη για τον ταλαιπωρημένο λαό. Μόνο το κέντρο θα δικαιώσει τον λαό μας. Μην περιμένετε από τα κρέα κόμματα. Μάλιστα. Κύριε Σάβα μου, ευχαριστώ. Έτσι, ωραία, σύντομα και πάμε στην κυρία Βασιλική από Λεμεσό. Κυρία Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σούγλη. Γεια σας. Με κάλυψε ο προηγούμενος ακροατής, ο κύριος Σάβας από την Αραδίπου, ειλικρινά.
σκεφτόμουν να ζητήσω αυτή την ενότητα, διότι η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενότητα σε στόχους και κοινή δράση. Δεν μπορούμε να νικήσουμε τους αντιπάλους μας, και ξέρουμε ποιους είναι, να μην τους λέμε εάν δεν έχουμε κοινή δράση. Και ειλικρινά λυπούμε, γιατί και προεκλογικά και μετεκλογικά επικρατεί μια παλαιοκομματική κατάσταση. Δηλαδή, αντί να κάτσουμε να δούμε τα προβλήματα μας, κοιτάζει ο καθένας τα ποσοστά του κόμματος του. Μόνο δύο φωνές άκουσα εις τον κύριο Θεοπέμπτου προεκλογικά, που είπε, και μπράβο του, για την ανάγκη που έχουμε την Ευρώπη σε θέματα περιβάλλοντος, και τον Ανδρέα Θεμιστοκλέου, νομίζω είναι της Συμμαχίας Πολιτών, που είπε τα καλά της Ευρώπης στην καθημερινή μας ζωή. Βάση. Οι πλήστοι διαπληκτίζονταν, και δεν είναι σωστό. Ευχαριστούμε, κυρία Βασιλική μου. Ο κύριος Κώστας, ο κύριος Ιωάννης δεν είχαν υπομονή. Εντάξει. Να μεταφέρω και ακόμα ένα γραψό από τον κύριο Χριστάκη Κλειάνθους. Η προεκλογική, αγαπητοί μου κύριοι, τελείωσε. Θέλουμε προτάσεις και λύσεις στα προβλήματά μας που είναι σοβαρά. Και αυτά όλα περί της αποχής είναι παραμύθια, θα συνεχίζει να βγαίνει στα ύψη. Και στο τέλος της μέρας, λέει, τα κόμματα θα μείνουν μόνα τους. Πρέπει κάτι να γίνει, τι εισηγούνται. Λοιπόν, να αρχίσω από τον κύριο Παλίκαρο και τον κύριο Παπή που είχε ώρα να μιλήσουν, και μετά να πάω στον κύριο Διομήδους και τον κύριο Μιχαήλ. Κύριε Παλίκαρο. Η αποχή ωφελεί τα κόμματα τα μεγάλα που έχουν μηχανισμούς για να ελέγχουν ψηφοφόρους. Δεν ωφελεί καθόλου τα μικρά κόμματα. Η αποχή δεν είναι τόσο μεγάλη όσο φαίνεται. Να σας πω ότι από 482.000 που δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, οι 75 αφορούν εγγραφές του Κοκκυπρίου. Ναι, αλλά 5.000 πόσοι τελικά ήταν οι... Από τις 80 ήρθαν οι 5. 5.600 κάτι. 5. Ναι. Όμως είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Διότι υπάρχει εκεί, αν και όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν δεν πάει να ψηφίσει, δεν μπορεί να έχει άποψη, δεν μπορεί να κατηγορεί, δεν μπορεί να κάνει τον κριτήν του Facebook. Μία φορά κάθε τόσο του ζητούμε να πάει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, να πάει να επιλέξει δηλαδή τον ευρωβουλευτή του, είτε τον δήμαρχο του, είτε τον βουλευτή του. Δεν πιστεύω τους 56 επί τόσα κόμματα βουλευτές υποψηφίους να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι πιο κοντά του, ή τον πιστεύει περισσότερο από τους άλλους, ή τον θεωρεί πιο τίμιον από τους άλλους, για να πάει να δώσει το ψήφο του. Ακούω το επιχείρημα ότι μα το πολιτικό σύστημα είναι δεν μας βολεύει, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ναι, ο μόνος τρόπος να αλλάξει είναι να αρχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες, να αρχίσουν να ασχολούνται με τα πολιτεία, να αρχίσουν να ασχολούνται με την πολιτική, ή τουλάχιστον να ασκούν το εκλογικό του δικαίωμα. Εάν ο κόσμος δεν το καταλάβει τούτο, τότε δεν δικαιούται να κάνει και παραπάνω. Μάλιστα. Ό,τι και να γίνει, όποια ερμηνεία και αν δίνεται των ποσοστών κτλ., η αλληλεγγύη πώς προχωρεί τώρα? Η Ελένη Θεοχάρου δεν επανεξελέγει. Προχωρεί. Μένει Κύπρο. Με το θετικό του, ναι, ότι η κυρία Θεοχάρου πλέον δεν θα είναι εξωτερικό. Η πρόεδρος του κινήματος θα είναι στην έδρα της, στο γραφείο της, στο κίνημα, για να μπορέσουμε να χτίσουμε την αλληλεγγύη όπως την ορειρευτήκαμε, για να μπορέσουμε να δώσουμε του κόσμου εκείνα τα οποία του υποσχεθήκαμε, για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε τέτοιες αλλαγές για να αλλάξει προς το καλύτερο η ζωή του μέσου Κύπριου. Οπότε, κυρία Θεοχάρου, παραμένει στην Κύπρο, αυτό είναι το θετικό, και προσπαθούμε να χτίσουμε κόμμα. Η αλληλεγγύη υπάρχει. Η αλληλεγγύη δεν είναι στο ίδιο καλάθι, αν θέλετε, με τους οικολόγους και τη Συμμαχία Πολιτών. Και πάντα λέγαμε ότι όταν δύο κόμματα συνεργάζονται, στις εκλογές δεν είναι απλά μαθηματικά. Δεν είναι 5 συν 5, 10. Και ορίστε απόδειξη. Σε αυτήν την περίπτωση 5 συν 5 ήταν 3. Και εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
Τώρα όσον αφορά το φίλο τον Σάβα, ναι, γνωρίζει ο Σάββας ότι έχουν γίνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για σύμπτυξη του κέντρου, για δημιουργία ενός δυνατού κόμματος, και οι προσπάθειες αρχίζαν από τον καιρό του Μακαρίτη, του Τάσου, του Παπαδόπουλου. Δεν είναι τώρα. Τότε τα πράγματα ήταν τέτοια που δεν υπήρχε περίπτωση, δεν υπήρχε πιθανότητα. Τώρα ίσως να τα καταφέρουμε. Έχει δίκιο όμως ότι ένα δυνατό κέντρο θα μπορέσει να κάνει αλλαγές προς το καλό του τόπου. Μάλιστα. Κύριε Παπή. Κύριε Σούλη, θα προσπαθήσω έτσι εντάχει να καλύψω πολλά θέματα. Θα πω κάτι για την προηγούμενη κοκορομαχία. Με συγχωρείτε την έκφραση, αλλά είναι αυτό που βλέπαμε στο νούμερο εκλογική. Όμως θέλω να πω δύο πράγματα επί της ουσίας. Δεν είμαστε υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όμως γιατί είναι μουσουλμάνοι. Γιατί είναι ένα κράτος που προσομοιάζει χιτλερικές καταστάσεις η Τουρκία αυτή. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο. Ναι, στην ακροδεξιά υπάρχουν και νεοφασιστικά, νεοχιτλερικά, νεοναζιστικά, ακροδεξιά κόμματα, λαϊκιστικά και εθνικιστικά. Υπάρχουν διάφορες εκδόχες. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα νεοχιτλερικό κόμμα. Δικάζονται και είναι στο τέλος της ζυγής. Όλοι τα στελέχη του, από τον πρόεδρο μέχρι και τους βουλευτές τους, όχι απλά για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Διότι οργάνωναν τάγματα επιθέσεως, έχουν δει όποιος παρακολουθεί τη δίκη, δηλαδή εκεί μείνουν μετανάστες, να μπούμε με τα ρόπαλα μέσα, νύχτα, τάγματα εφόδου, θα τους πάσουμε στο ξύλο. Ιδιαίτερες επιθέσεις στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, τους συνδικαλιστές του ΚΚΕ, ιδιαίτερα σε αυτούς. Τους είδαμε σε βίντεο να χαιρετούν ναζιστικά και τον κύριο Μιχαλοντιάκο και τον κύριο Κασιδιάρη, να χαιρετούν ναζιστικά, να τραγουδούν τον Deutschland über alles, το Γερμανία περάναν όλο το γερμανικό ναζιστικό εθνικό ύμνο. Τους είδαμε το καταστατικό τους που δημοσιεύτηκε και ήταν αυθεντικό με το Führersprinzip, την αρχή του αρχηγού, ακριβώς κατευθείαν βγαλμένο από το χιτλερικό μανιφέστο. Λοιπόν, όταν το ΕΛΑΜ λέει ότι με αυτούς είναι συνεργάτες μας, μας κάνουν να ανησυχούμε. Δεν έχει σημασία αν οι συμπεριφορές τους εδώ είναι διαφορετικές. Αυτόν υπάρχει. Και ένα τρίτο ζήτημα. Όπου έχουν πάρει εξουσία στην Ευρώπη, στην Αυστρία για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, ο κύριος Ούρπα, στην Πολωνία, αυτό που εφαρμόζουν είναι πολιτικές ακραίας λιτότητας. Επιβεβαιώνουν τον νεοφιλελευθερισμό στην πιο ακραία του έκφραση, όπως εκφράζεται στις ΗΠΑ με τον κύριο Τραμπ, και χειρότερα, κατευθείαν βγαλμένο από τη σχολή του Σικάγου. Έτσι, δεν εφαρμόζουν κάτι άλλο που λέει το ΕΛΑΜ. Και όλοι αυτοί λένε ότι είναι οι συνεργάτες τους. Προφανώς πρέπει να ανησυχούμε. Έτσι. Λοιπόν, εμείς στην προεκλογική καταθέσαμε πρόγραμμα, ούτε λάσπη ρίξαμε ούτε τίποτα, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να σιωπούμε. Θα πρέπει να πούμε και αυτά τα οποία είναι γεγονότα, πολιτικά γεγονότα, πολιτικές αναλύσεις και πολιτικές θέσεις. Τώρα, για την αποχή και το τι κάνει το κέντρο κτλ. Εμείς καθέσαμε πρόταση για οριζόντια ψηφοφορία. Το 90% του κόσμου δημοσκοπικά λέει θέλει οριζόντια ψηφοφορία. Και βεβαιώνουν ότι θα πάνε να ψηφίσουν πάρα πολύ περισσότεροι εάν υπάρχει οριζόντια ψηφοφορία. Και εγώ αυτό πιστεύω είναι αλήθεια. Όχι, αυτό είναι μέσα από τις δημοσκοπήσεις ξεκάθαρο. Και το καθέσαμε και πριν 4-5 μήνες. Αφού συναντάς κάθε φορά κόσμο που σε ρωτά, γίνεται να ψηφίσω τον τάδε, τους εκτιμώ και... Ήταν πρώτη ευκαιρία οι ευρωεκλογές και να πω ότι και το ΕΛΑΜ και η ΕΔΕΚ ψήφισαν εναντίον στη Βουλή της οριζόντιας ψηφοφορίας. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Τώρα, εμείς πληρώσαμε, γιατί περιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή, να κάνουμε την οριζόντια ψηφοφορία στους 6 υποψήφιους και καταλήξαμε σε ένα στενότερο ψηφοφορία με πολλή καθυστέρηση. Και πρέπει να πω ότι παρόλο που εμείς, όταν γίνονται συνεργασίες, έχουμε μάτα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί τις θέσεις μας, τις πράσινες θέσεις μας, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Σκεφτείτε να συνεργαζόμαστε με την ΕΔΕΚ, που ήταν και σκοπός μας να ήταν και η ΕΔΕΚ σε ένα ψηφοφόρο τύπο ζώντα ψηφοφορία. Και να γίνονταν αυτά που έγιναν στον τύπο στον κύπρο τη ΠΑΦ πριν 1,5 μήνα. Στη μέση τη προεκλογική εκστρατεία. Αν να γυρεύουμε να χωστούμε εμεί, κυρίε Βούλια, όπω έτσι δηλαδή, εμεί οι οικολόγοι, τι θα λέγαμε στου δικού μα ψηφοφόρου. Και δεν θα συζητούσαμε τον δημοσίο κήπο, αλλά εκείνο το γεγονό όπω έγινε από την ΕΔΕΚ. Σκεφτείτε να είμαστε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Και εμείς παρόλα αυτά, κάθε φορά που μας δίνεται ευκαιρία για συνεργασίες, το κάνουμε
πληρώνοντας και το τίμημα προς τους δικούς μας ψηφοφόρους και ιδιαίτερα προς τους οικολόγους και συνειδητοποιημένους ψηφοφόρους. Και ένα τελευταίο για τους κομματικούς μηχανισμούς, κύριε Ζούγλη, εμείς δεν έχουμε κομματικούς μηχανισμούς. Και γελώ κάθε φορά που βγάζουν δημοσκοπήσεις, η συσπήρωση του 40%, 50%, 30% και 10%. Δεν έχουμε κομματικό μηχανισμό. Απευθυνόμαστε πάντα στην κοινωνία όπως μπορούμε, βγαίνοντας στους δρόμους, στις διαδηλώσεις, στο Μαθιάτι στο Λατομείο, στο Σταυροβούνι στο Λατομείο, στην Πάφο στο Δημόσιο Κήπο. Και τελειώνω με αυτό. Πάνω σε αυτό, που είπατε, ένας τηλεθεατής λέει, ο κύριος Άγγελος, ποια δημοκρατία έχουμε όταν όλες οι εκλογές είναι καθαρά κομματικές? Δηλαδή, πρέπει να ψηφίζουμε, λέει, κάθετα. Τα κόμματα έπρεπε να προτείνουν και οι πολίτες να αποφασίζουν ελεύθερα. Φτάνει πια μάντρες. Ένα μέτρο θα ήταν η οριζόντια ψηφοφορία. Δεν πέρασε στη Βουλή, δυστυχώς. Ναι. Το βάλαμε και δεν πέρασε. Mm-hmm. Και να δικαιώσω, δεν έχουμε κομματικό μηχανισμό. Έχουμε πολύ λίγα μέλη. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους, κύριε Σούλη, μια κατηγορία φίλους που συναντιόμαστε μαζί τους στους δρόμους σε εξειδικευμένα θέματα, που παίρνουμε τις απόψεις τους σε εξειδικευμένα θέματα και τους ενημερώνουμε σε διάφορα θέματα, αλλά κομματικό μηχανισμό δεν έχουμε. Εμείς, για να σας πω έτσι και πιο καλά, εκλογές δεν έχουμε μάθει να κάνουμε ακόμα. Και νομίζω ότι αν μάθουμε να κάνουμε και εκλογές, να μεταλλαχτούμε σε κάτι άλλο. Εσύ, να το πω και αυτό. Κύριε Διομήδους, και είχατε και κάποια ερώτηση για το πρημοδότηση κλπ. Πρώτα να πω έτσι στα γρήγορα ότι χαίρομαι τον κύριο Παπή που παράθεσε και ο ίδιος μερικά επιχειρήματα, γιατί δεν θα έπρεπε η Κυπριακή κοινωνία να υιοθετήσει την πρόταση του ΕΛΑΜ να στείλει ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες από το ΕΛΑΜ, έστω και αν νομίζω ατυχώς αναφέρθηκε σε κοκορομαχίες, γιατί η ΕΔΕΚ προσπάθησε να μπει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη σε σχέση με αυτόν τον πολιτικό κόμμα. Κύριε Λεμή, 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει, το κρατώ για μετά, έχεις δίκιο. Το δεύτερο, υπάρχει μεγάλη αποχή, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να πάρθουν μέτρα. Έτσι στα γρήγορα μπορεί να πω το εξής. Καταρχήν, εάν η οριζόντια ψηφοφορία εφαρμόστηκε σε άλλα κράτη, σε άλλες χώρες, και είναι ένας παράγοντας μείωσης της αποχής, ναι, θα πρέπει να μελετηθεί εκ νέου και στην Κύπρο, αλλά να μελετηθεί λαμβάνοντας υπόψη ανησυχίες των μικρότερων κυρίως κομμάτων, ότι ενδεχομένως εκεί η κατάσταση να μην εξελιχθεί τόσο σωστά όσο πρέπει να εξελιχθεί η επιλογή των πολιτών μέσα και από τα ψηφοδέλτια και τις ιδεολογίες και τις παρατάξεις και τα κόμματα που καλώς εχόντων των πραγμάτων είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας, ανεξάρτητα ότι ο κόσμος τους γυρίζει την πλάτη ή έχουν αυξημένη αναξιοπιστία. Αυτά περί πρημοδότησης. Μας έχει πρημοδοτήσει, ναι, μεγάλο μέρος της κυπριακής κοινωνίας, των Κυπρίων πολιτών, ψηφοφόρων, ανδρών δε και γυναικών. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουν πιστεί από το μήνυμα μας ότι ναι στην Ευρωβουλή. Κάποιες πρέπει αναλύσεις. Να διατηρήσει την έδρα η ΕΔΕΚ. Οι αναλυτές έριχναν. Γιατί η ΕΔΕΚ έχει να προσφέρει στο Κυπριακό, σε υγιείς ευρωπαϊκές δυνάμεις, έχει να προσφέρει στην κοινωνική δημοκρατία, στην αλληλεγγύη, στην ισότητα στη μεταχείριση μέσα από δυνάμεις Κύπρου και Ευρώπη. Οι αναλυτές έδειχναν ότι υπήρξε μετατόπιση ψηφοφόρων από ΑΚΕΛ προς ΕΔΕΚ, παγίοι ΕΔΕΚΙΤΙΣ που είχαν μεταφερθεί εκεί και επανήλθαν, όσο και από τη συμμαχία. Αληθεύει? Όταν το 2016 άνοιξαν οι κάλπες, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πρημοδότηση, και είχαν μετακινηθεί σωρία ψηφοφόρων, ναι, από την ΕΔΕΚ σε άλλα κόμματα, όπως και από άλλα κόμματα σε άλλα κόμματα. Εγώ είμαι της σχολής, ναι, και νομίζω εκφράζω και εμπολής και το σκεπτικό ή την πολιτική της ΕΔΕΚ, ότι οι ψηφοφόροι μετακινούνται και είναι πολύ υγιές φαινόμενο για τη δημοκρατία. Αλλιώς τι στείλουμε κάποιοι? Θα ήθελα και τις 300.000 ψηφοφόρους που έμειναν στο σπίτι να ψηφίσουν οτιδήποτε είχαν επιλογή παρά να μείνουν στο σπίτι. Ίσως και αυτή η εποδός ότι συσπυρώσεις και μαντρωμένοι ψηφοφόροι και τα συναφή να ενθαρρύνουν και την αποχή. Δεύτερο που θέλω να πω για την αποχή είναι το εξής. Πρέπει να δούμε τη νέα γενιά πώς θα την πείσουμε να ψηφίσει, και εγώ σκέφτομαι μεγαλοφόνος, δεν το έχω μελετήσει σε βάθος. Ακόμα και ηλεκτρονικά, αν υπάρχει ένας ασφαλής τρόπος, πρώτον να είναι αυτόματα οι νέοι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους,
Και δεύτερον, είτε στην παραλία είτε στην καφετέρια, είτε από όπου αλλού επιλέξουν οι ψηφοφόροι, να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Να δώσουμε ευκαιρίες και δυνατότητες, γιατί είναι πολλοί πολίτες μπορεί να το θεωρούν και παγιωμοδίτικο να σηκωθούν, να πάνε σε ένα σχολείο, να μπουν, να τους δουν, να βγουν, να τους τρέχουν ενδεχόμενα εξ πίσω και κάποιοι φίλοι, κάποιοι κομματικοί εκπροσώποι. Δηλαδή πρέπει να πάμε κοντά στη νέα γενιά. Η νέα γενιά από τα 3-4 της 5 της έχει ηλεκτρονική τεχνολογία στα χέρια. Ενδεχόμενα, αν υπάρχει ασφαλής τρόπο να ψηφίσουν, να ψηφίσουν με τον τρόπο που θέλουν από εκεί που βρίσκονται και όπως θέλουν. Λοιπόν, και ενδεχόμενα άλλες δημιουργίες. Για να πάω στο επόμενο διαφημιστικό, αν ολοκληρώσατε. Για να ενωθούν τα κόμματα του κεντρού χώρου. Ναι, εμείς πρωτοπορήσαμε, πρωτοστατήσαμε για ενιαία υποψηφιότητα στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Και σχεδόν το πετύχαμε με τα 4 από τα 5 κόμματα να είμαστε όλοι μαζί εκεί. Αρνήθηκε επίμονα ο κύριος Γιώργος Λιλίκας και η Συμμαχία Πολιτών, που έλεγε στην Κυπριακή Κοινωνία ότι θα περάσει και δεύτερο γύρο και θα πιάσει 2,5%. Έτσι εξηγείται και η επιμονή μας ότι δεν θα κάνουμε συνεργασία τούτες στις ευρωεκλογές με τη Συμμαχία Πολιτών, με επικεφαλής τον Γιώργο Λιλίκα, γιατί θα το πω και αυτό. Έχουμε πικρά μπύρα από πολιτικές προσωπικότητες που είναι γυρολόγοι. Και μετά το 13 που έδωσε η ΕΔΕΚ εκείνη την ενίσχυση και στο Γιώργο τον Λιλίκα και κατέγραψε έναν 26-27% στις προεδρικές, και πριν Αλέκτρο Λαλίση 3 δημιούργησε κόμμα παρά τις δημόσιες δηλώσεις του, ναι, δώσαμε και δεύτερη ευκαιρία. Το 2018 ήρθαν τα 4 κόμματα. Μετά πάλι προσπαθήσαμε. Βάρτε τελεία, πρέα, τα κλείσω. Κόμματα με αξιοπιστία, με εξαίρεση το ΕΛΑΜ, αν μπορούμε να κάνουμε, να συγκροτήσουμε συνεργασίες. Άστε, λοιπόν, εδώ ο κύριος Μάρκος λέει, πριν ένα περίπου χρόνο είχατε κάνει και μια εκθήρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κατοχή μαζί με το ΕΛΑΜ, κύριε Διομήδου, η ΕΔΕΚ. Ξαφνικά τι θυμηθήκατε? Ο κύριος Πάτσαλος μας έστειλε μια φωτογραφία, εγώ διακρίνω τον Μεταξά και κάποιους εύζωνες δίπλα του. Ο χαιρετισμός είναι ελληνικός, κύριε Διομήδου, και έχει κλαπεί από το Χίτλερ. Για την κλοπή αυτή το ΕΛΑΜ και η Χρυσή Αυγή δεν φέρουν καμία ευθύνη. Στη φόδο βλέπουμε ότι, στη φωτογραφία βλέπουμε ότι ακόμη και οι εύζωνες χαιρετούσαν με τον ίδιο τρόπο τον Μεταξά. Κύριε Μιχαήλ. Ναι. Όσον αφορά τους τηλεθεατές οι οποίοι έχουν αναφερθεί για τη συσπήρωση και την ενότητα του κέντρου, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο δεν ανήκει ούτε στην αριστερά, ούτε στη δεξιά, ούτε στο κέντρο, πόσο μάλλον στο κέντρο που με την πρώτη ευκαιρία σαν σημεούλα την παίρνει ο αέρας πότε δεξιά πότε αριστερά. Όσον αφορά για την αποχή, η αποχή είναι ένα ηχηρό χαστούκι στην κομματοκρατία. Η αποχή βολεύει μόνο τους μεγάλους και είναι λυπηρό, ειδικά για τους νέους ανθρώπους που εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση τους για την πολιτική, με την αποχή, αντί για τη συμμετοχή τους, που θα έπρεπε να ήταν μαζική η συμμετοχή τους για να τιμωρήσουν ακριβώς αυτούς που κυβερνούν αυτήν τη χώρα τα τελευταία χρόνια και την έχουν φέρει αυτήν την πατρίδα σε αυτόν το κατάντημα. Είτε μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τους νέους ανθρώπους για να συμμετέχουν στις εκλογές, για να τιμωρήσουν ακριβώς αυτούς που ευθύνονται. Όσον αφορά για το φίλο εδώ των οικολόγων, έχει αναλώσει περισσότερο χρόνο για τη Χρυσή Αυγή παρά για τους ίδιους τους οικολόγους. Δεν είμαι εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, να σας απαντήσω. Εκπρόσωπο του Εθνικού Λαϊκού Μέτωπου, είμαστε στην Κύπρο. Διαφημίζετε τη Χρυσή Αυγή, γι' αυτό σας είπα. Εγώ δεν είπα ότι είστε η Χρυσή Αυγή. Εγώ είπα ότι διαφημίζετε σε κάπου. Οπότε πάμε, λέτε ότι συνεργαζόμαστε με τη Χρυσή Αυγή και σας λέτε ότι συνεργάζεστε με κάποιον. Στα πλαίσια, βέβαια, κύριε, συνεργασία με έναν κίνημα στην Ελλάδα, μόνο με τη Χρυσή Αυγή έχουμε συνεργαστεί. Ναι. Η Χρυσή Αυγή, μπορώ να το πω ότι είναι ένα νεοχιτλερικό κόμμα. Είναι η άποψή σας, κύριε. Ναι, ναι, είναι η άποψη. Σεβαστή, είναι κατανοητή, για εσάς σας εκφράζει, οκ, okay, το δέχομαι. Θα έπρεπε περισσότερο όμως να σας ανησυχεί το πολιτικό σας μέλος σε αυτήν τη χώρα παρά το τι κάνει ένα κίνημα σε μια άλλη στην Ελλάδα και όχι στην Κύπρο. Έχω ολοκληρώσει, κύριε Σου. Λοιπόν, αυτό που ρώτησε ο τηλεθεατής για το ναι, που είπε ο κύριος σε καμιά περίπτωση δεν συνδιοργανώθηκε κινητοποίηση ΕΛΑΜΕΔΕΚ, είναι ιστορία περσινή. Υπήρχε μία πρωτοβουλία, μάλιστα και πρόσκληση στον πρόεδρο του κινήματος από οικογένεια ανθρώπου που είναι ηρωική μορφή στην περιοχή εκεί στην Τερίνια Παραλίμνη.
ανταποκρίθηκε ο πρόεδρος μας και όχι μόνο να παρευρισκόμεθα σε μια κινητοποίηση. Εάν η κινητοποίηση είχε και παρουσία αμυδρή, μέτρια ή έντονη από εκπροσώπους ή και στελέχη του ΕΛΑΜ, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς συνδιοργανώσαμε οποιανδήποτε κινητοποίηση από κοινού. Το δε δεύτερο, ότι εκλάπηκε ο χαιρετισμός των Ναζί από την Ελλάδα και τους Έλληνες, να το χαίρονται οι κλέφτες και να τον αξιοποιούν οι κλέφτες. Εμείς ως ελληνισμός, ο τρόπος που τον μεταχειρίστηκε ο Χίτλερ και η ΣΥΝ αυτό ήταν ένας τρόπος ντροπιαστικός για την Ιφίλιο, καταστροφικός για την Ιφίλιο, και ποτέ ξανά λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Χατζή. Δευτερόλεπτα. Ναι. Έχουμε καταδικάσει τα εγκλήματα του Χίτλερ και του ναζισμού από το πλέον επίσημο βήμα της Βουλής. Απλά για να τελειώνει, για να θυμίσω, για να φρεσκάρω τη μνήμη εδώ των φίλων. Ο κύριος Ανδρέας, 10.000 ψήφοι έφυγαν μετά από οδηγίες από όλα τα καθεστωτικά κόμματα, λέει, συστημικά, με συγχωρείτε. Ακερδίκοντης ή συμμαχία οικολόγους, μόνο και μόνο για να μην εκλέξει ευρωβουλευτή το ΕΛΑΜ. Οι μάσκες έπεσαν ολόκληρο, το παλιό σύστημα είναι ενωμένο ενάντια στο μοναδικό αντισυστημικό κόμμα που είναι το ΕΛΑΜ, λέει ο κύριος Ανδρέας. Εντάξει, νομίζω ότι απαντήθηκε αυτό. Αν θέλετε να ακούσετε όμως, πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό. Επανέρχομαι με καταληκτικά σχόλια, τα οποία μπορείτε να συμπεριλάβετε εκεί και το θέμα αυτό. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί. Και οι αγαπητοί τηλεθεατές, μας μένουν λίγα μόνο λεπτά για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί κύριοι, έχετε από ένα λεπτό καταληκτικό σχόλιο μήνυμα. Αρχίζω από τον κύριο Μιχαήλ και θα καταλήξω στον κύριο Διομίδους, διότι έχουμε ένα εξαιρετικό βίντεο να δούμε στη συνέχεια. Είναι τρία αγόρια με θα βρω τι είναι αυτή, δεν είναι με ειδικές ανάγκες, είναι με ειδικές ικανότητες ή κάτι παραπάνω πραγματικά. Μας έχει συγκινήσει τόσο πολύ εδώ στην παραγωγή και στο σταθμό, που δίνει πάρα πάρα πολλά μηνύματα, και θέλω να το μοιραστούμε μαζί σας. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ. Εγώ θέλω να κλείσω λέγοντας ότι αυτές οι εκλογές έχουν αναδείξει και αποδείξει ότι η ανερχόμενη πολιτική δύναμη της χώρας είναι το ΕΛΑΜ. Όταν το 2009 κάναμε τα πρώτα εκλογικά μας βήματα, είχαμε πάρει το αστρονομικό ποσό το 0,22% με 663 ψήφους. Το 2014, στις επόμενες δηλαδή ευρωεκλογές, το ΕΛΑΜ είχε συγκεντρώσει 6.957 ψηφοφόρους και με ένα ποσοστό 2,69. Σήμερα, 2019, το ΕΛΑΜ έχει συγκεντρώσει 23.167 ψηφοφόρους με έναν ποσοστό 8,3. Αυτό αποδεικνύει τη σταθερή και ανωδική πορεία που ακολουθεί το κίνημά μας. Όλο και περισσότεροι πολίτες ταυτίζονται με το ΕΛΑΜ, πιστεύουν το ΕΛΑΜ, συμμερίζονται τις απόψεις του ΕΛΑΜ και τις θέσεις του, και αποδεικνύει ότι το ΕΛΑΜ ήρθε για να μείνει στην πολιτική σκηνή αυτού του τόπου. Άστε. Κύριε Παπή. Κύριε Σούπλη, οι εκλογές τελείωσαν. Εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή της πάλης και του αγώνα. Τα προβλήματα του κόσμου παραμένουν, οι εκπίσεις παραμένουν, οι κουρεμένοι, οι αξιόγραφοι που ζητούν δικαίωση, τα οξύδατα οικολογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά. Είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και συνεχίζουμε. Μισό λεπτό πήρα, κύριες. Απαραίτητο μισό το δικό σας. Κύριε Παλλικαρή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλον αυτόν τον κόσμο που μας τίμησε με την ψήφο του, την κυρία Θεοχάρους. Θέλω να πω ότι η αλληλεγγύη είναι εδώ, είναι δυνατή, η κυρία Θεοχάρους παραμένει Κύπρο. Αλλά αγαπητέ μου Δημήτρη, από αύριο θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε όλα τα κόμματα για τα προβλήματα του τόπου και για προτάσεις το πώς επιλύονται. Αυτά. Άλιστα. Κύριε Διομήδους.
Και εγώ να πω ότι με την αυξημένη δύναμη και ποσοστό που έδωσε η Κυπριακή Κοινωνία, οι ψηφοφόροι προχθές στην ΕΔΕΚ, αυξάνονται και οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις, και να είναι σίγουροι ότι θα ανταποκριθούμε ανάλογα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο εθνικό επίπεδο. Ναι, τα προβλήματα είναι εδώ, χρειάζονται προτάσεις, χρειάζονται λύσεις, χρειάζεται πολλές φορές και πρωτοβουλία αλλά και συνένεση. Και στο πώς θα βγάλουμε το μεγάλο ποσοστό του κυπριακού ελληνισμού έξω από το όριο της στόχιας που σήμερα υφίσταται, πώς θα αποφύγουμε εκποιήσεις, πώς θα έχουμε μια οικονομία σε ανάπτυξη για τους πολλούς και όχι απλά για τους μερικούς, και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει πιο έντονα, πιο αποφασιστικά την αλληλεγγύη και συμπαράσταση της τόσο στο εθνικό μας πρόβλημα και στις επεκτατικές ορέξεις της Τουρκίας αλλά και σε μια Ευρώπη της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού μοντέλου, της ανάπτυξης για τους νέους και νέες μας, της ανάπτυξης για τα νοικοκυριά, τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Είναι πολλές ευθύνες, πολλές υποχρεώσεις, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε. Και από εκεί και πέρα εγώ ελπίζω και προσδοκώ και θα είμαι ενεργοποιημένος να είμαστε κοντά, μαζί, δίπλα στους πολίτες και για την καθημερινότητα τους, που πολλές φορές αντιμετωπίζουν γραφειοκρατίες, αντιμετωπίζουν προκλήσεις από αυτήν τη δημοκρατία, από αυτόν το κράτος, ή παρακολουθούν αναξιοκρατίες και διαπλοκές που τους απογοητεύουν και τους απομακρύνουν από την πολιτική και από τη δημοκρατική συμμετοχή στις εκλογές. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να ανακτήσουμε αξιοπιστία και να έχουμε αποτελεσματικότητα έναντι των Κυπρίων πολιτών, αντρώντα και γυναικών. Έστω. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους σας. Να δούμε τώρα το βιντεάκι που σας έλεγα. Είναι όλα τα λεφτά, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Τρία παιδιά με πολύ ειδικές πραγματικά ικανότητες που θα μας ταξιδέψουν αλλού και θα μας δώσουν μηνύματα ζωής. Μέσω τι αλλού βέβαια, μέσω της μουσικής. Θα το δούμε. Κομμένα μάτια σας αφήνουμε και οι καλεσμένοι μου και εγώ. Μαθήματα ζωής πραγματικά. Να είστε καλά. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.